όλα τα νεότερα δεδομένα στην θεραπευτική αντιμετώπιση νευρολογικών νοσημάτων βρίσκονται στο επίκεντρο των συμμετεχόντων του 13ου Συμποσίου Νευρολογίας που πραγματοποιεί στα Γιάννενα η Ακαδημία Νευροεπιστημόνων. Σκοπός του Συμποσίου είναι να συνεχίσει τη μακρά εκπαιδευτική προσπάθεια, η επιτυχία της οποίας βασίζεται στην ενδελεχή συζήτηση κλινικών προβλημάτων από αναγνωρισμένους Έλληνες και ξένους κλινικούς γιατρούς, κυρίως με τη μορφή της διαπραγμάτευσης περιστατικών που απασχολούν τον νευρολόγο στην καθημερινή κλινική πράξη. Μια πρωτοβουλία του καθηγητή νευρολογίας και προέδρου της Ακαδημίας Νευροεπιστημόνων, Σπυρίδωνα Κονιτσιώτη, ο οποίος αναφέρθηκε στα θέματα που απασχολούν το 13ο Συμπόσιο και επικεντρώνονται κυρίως στην νόσο Πάρκινσον αλλά και την σκλήνηση κατά πλάκας. Τα θέματα είναι κυρίως δύο ειδών. Οι λεγόμενες κινητικές διαταραχές, οι πιο γνωστοί από τις οποίες είναι η νόσος Πάρκινσον και άλλα συναφή νοσήματα, και το δεύτερο μεγάλο θέμα του είναι η σκλήνηση κατά πλάκας. Είναι πανελλήνιο συμπόσιο, γίνεται κάθε χρόνο περίπου την ίδια εποχή και ελκύει πάνω από 400 νευρολόγους από όλη την Ελλάδα. Φέτος είμαστε πολύ περήφανοι που γίνεται στα Γιάννενα, που είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είναι μια πολύ αγαπητή πόλη για τους συνέδρους μας και οι οποίοι έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα και περιμένουν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο των κινητικών διαταραχών και της κλίνησης κατά πλάκας. Έχουμε καλέσει σημαντικούς Έλληνες συναδέλφους, ξένους συναδέλφους από πολλές χώρες του εξωτερικού. Ο καθένας είναι εξειδικευμένος σε κάποιο αντικείμενο και οι σύνεδροι περιμένουν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις από τους καλύτερους στον χώρο. Τόσο η νόσος Πάρκινσον όσο και η σκλήνηση κατά πλάκας τα τελευταία χρόνια, όπως εξήγησε ο κύριος Κονιτσιώτης, διαγνώσκονται σε μικρές ηλικίες. Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση των νόσων αλλά κυρίως οι θεραπευτικές εξελίξεις που υπάρχουν δίνουν ελπίδα στους ασθενείς. Αυτό συμβαίνει και στη νόσο Πάρκινσον, που πλέον μπορούμε να διαγνώσουμε ασθενείς σε πολύ νεότερες ηλικίες. Έτσι, στη νόσο Πάρκινσον έχουμε εξελίξει στη διάγνωση της νόσου. Γενετικές εξελίξεις, μπορούμε δηλαδή να βρούμε γονίδια υπεύθυνα για την νόσο με πολύ πιο εύκολο και φτηνό τρόπο, και θεραπευτικές εξελίξεις όπου καινούργια φάρμακα έχουν αρχίσει να δοκιμάζονται, φέρνοντας ελπίδα για τους ασθενείς μας με νόσο Πάρκινσον. Στις κλίνες κατά πλάκας μπορώ να πω ότι τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα στον χώρο της θεραπευτικής, όπου τουλάχιστον δύο καινούργια σκευάσματα έχουν κυκλοφορήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τουλάχιστον άλλα δύο είναι έτοιμα να κυκλοφορήσουν το επόμενο έτος. Οι σύνεδροι λοιπόν θα ενημερωθούν για όλα τα καινούργια θεραπευτικά δεδομένα, για τις θεραπείες που πρόκειται να έρθουν, ώστε όταν έρθουν και στην Ελλάδα να είναι έτοιμοι να τις προσφέρουν στους ασθενείς τους. Στις κλίνες κατά πλάκας σταματούν την ανοσολογική διαταραχή, γιατί είναι μια αυτοάνωση, ανοσολογική πάθηση, οπότε τα σκευάσματα αυτά σταματούν την ανοσολογική διαδικασία και επομένως οι ασθενείς μπορούν να ελπίζουν ότι η πάθηση θα σταθεροποιηθεί και δεν θα έχουν καμία εξέλιξη στο μέλλον. Αν είναι σημαντικές θεραπευτικές προσθήκες και δίνουν πραγματικά ελπίδα σε όλους τους ασθενείς μας. Μιλάμε για αυτοάνωσα νοσήματα, κυρίως ό,τι αφορά τις κλίνες κατά πλάκας, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις πρόληψη με την έννοια που εννοούμε σε άλλα νοσήματα. Όχι με την έννοια που εννοούμε, αλλά με το χορηγώντας τη θεραπεία μπορείς ακριβώς να προλάβεις την περαιτέρω ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, ώστε να μην συνεχίζει να κάνει αυτή την ανοσολογική φλεγμονή στο σώμα. Άρα είναι μια έννοια προληπτικής θεραπείας με πολύ υψηλή θεραπευτική επίδραση, ώστε ικανή να σταματήσει την νόσο σε μεγάλο αριθμό ασθενών μας. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να έχει γίνει η διάγνωση ή η πρόβλεψη ότι επίκειται. Οπωσδήποτε πρέπει να έχει γίνει η διάγνωση, ακόμη και σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Έτσι, τώρα μπορούμε να κάνουμε τη διάγνωση σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο, να ξεκινήσουμε τη θεραπεία σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο με αυτά τα αποτελεσματικά φάρμακα και έτσι αυτό να εξασφαλίσει ότι οι ασθενείς μας δεν έχουν καμία αρνητική εξέλιξη στο μέλλον. Ήδη για κάποια νοσήματα, όπως την νόσο Πάρκινσον, έχουν βρεθεί τα ενοχοποιητικά γονίδια και πλέον η επιστημονική κοινότητα αλλά και οι ασθενείς ελπίζουν για την άμεση ανάπτυξη γονιδιακών θεραπείων. Αυτό έχει γίνει ήδη. Έτσι, για παράδειγμα, στις κινητικές διαταραχές και στην νόσο Πάρκινσον, ξέρουμε ήδη πάρα πολλά γονίδια που συμμετέχουν στην νόσο. Αυτό δίνει ελπίδα να αναπτυχθούν ειδικές γονιδιακές θεραπείες και για την νόσο Πάρκινσον. Στην νευρολογία, να πω ότι υπάρχει ήδη γονιδιακή θεραπεία για ένα τέτοιο πολύ σοβαρό γονιδιακό νόσημα που εμφανίζεται κυρίως σε βρέφη, το οποίο τώρα μπορεί να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ αποτελεσματικά με γονιδιακή θεραπεία. Και αυτό ήταν μια επανάσταση το προηγούμενο έτος.